Πονάω πραγματικά. Είμαι μάνα, ταυτίζομαι. Θέλω να σταματήσει αυτό το κακό. Θέλω να σταματήσει πραγματικά. Δεν μας αξίζει. Δεν μας αξίζει αυτό. Τουλάχιστον να έχουν την αξιοπρέπεια και να μην πηγαίνουν εκεί και να κάνουν δίθεν ότι νοιάζονται. Τουλάχιστον. Και ότι όλα θα φτιάξουν και θα αποδοθούν οι ευθύνες και όλα αυτά. Τουλάχιστον μην πηγαίνετε. Δεν θέλουμε να σας βλέπουμε. Δεν μας ενδιαφέρει. Σας έχουμε απαξιώσει, πρέπει να το καταλάβετε. Οι πολλοί σας έχουν απαξιωμένους. Οι λίγοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται ακόμα, γιατί θέλουν κάτι να κερδίσουν από εσάς. Είναι αλυσβερίς αυτό, κατάλαβες. Δεν είναι αξιοκρατικό. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Συνήθως δεν παίρνω θέση, προσπαθώ να απέχω. Αλλά φτάνει κάποια στιγμή που πραγματικά νιώθεις ότι πνίγεσαι. Ναι, τι να το κάνουμε που θα αποδοθούν ευθύνες. Το θέμα είναι να προλαμβάνουμε. Και όχι μετά να τρέχουμε να το κάνουμε ότι και καλά ενδιαφερόμαστε. Και θα βρούμε τους αιτίους υπαίτιους και... Μα φωνάζουν 20 χρόνια οι άνθρωποι. Φωνάζουν. 20 χρόνια φωνάζουν ότι δεν πάει καλά αυτό το σύστημα. Και οκ, δεν άκουγες εσύ που είσαι τώρα. Δεν άκουγε κανένας άλλος εκεί μέσα. Να έρθει να πει ότι, ε, παιδιά, συμβαίνει και αυτό, πώς θέλετε να το κοιτάξουμε. Όχι, τίποτα δεν έγινε και στο μάτι, τίποτα δεν θα γίνει και με την Εύη, τίποτα δεν θα γίνεται ποτέ. Ποτέ. Αυτό το στήλε μου μόλις φτάσεις με τσάκισε. Άννα μου, Άννα μου. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που σημαίνει. Δηλαδή, αν εγώ το εισπράττω με αυτόν τον τρόπο, φαντάζομαι τι γίνεται και στη Λάρισα. Έβλεπα γονείς να ψάχνουν τα παιδιά τους με αγωνία. Και καταλαβαίνεις, εσύ και εγώ που το βλέπουμε από το σπίτι, ότι αυτός ο γονιός που ψάχνει το παιδί του δεν θα το βρει ποτέ, για να μην το έχει βρει μέχρι τώρα. Ναι, Κωνσταντίνε, το ξέρω, το άκουσα σήμερα 100.000 φορές και ένας λόγος που έχω θυμώσει πάρα πολύ είναι και αυτός. Αγορασμένο, συγγνώμη, σύστημα ασφαλείας και σηματοδότηση από το 2000, δεν το έβαλαν ποτέ. Κωνσταντίνος, δέδες, I know, το ξέρω. Το ακούσαμε όλα σήμερα, τι μάθαμε την αλήθεια. Οπότε τι άλλο να μάθουμε, τι να μάθουμε, αν δεν γύρισε το κλειδί ο σταθμάρχης. Ανθρωπιά δεν υπάρχει. Από αυτούς δεν υπάρχει, την ξεχνάτε, εδώ είναι εμπορικές συμφωνίες είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας πάει στα δικαστήρια, γιατί δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δηλαδή χρειαζόμαστε αστυνόμευση. Δεν ξέρω τι άλλο... Δεν ξέρω τι άλλο να πω, απλά αισθάνθηκα την ανάγκη να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Γιατί πνίγηκα σήμερα, πνίγηκα. Από χτες το βράδυ που το βλέπω αυτό. Μαριάννα. Έλα. Πώς είσαι? Πώς να είμαι? Ω, ναι. Σαν ψέμα. Αυτό. Γιατί πήγανε, πώς πήγανε. Το πιστεύεις ότι έχει κλείσει ο λαιμός μου? Χωρίς να μιλάω, χωρίς να φωνάζω, χωρίς τίποτα.
Από τον πόνο αυτόν που νιώθω Είναι για στις αυτές τις οικογένειες, μάνες. είναι για τους ανθρώπους. Ναι. Λέω μάνα περισσότερο γιατί δεν ξέρω πώς μπορεί μια μάνα να Δεν συνεχίσει να μπορεί. υπάρχει όταν χάσει το παιδί της. Φαντάζομαι. Πιστεύω ότι είναι ο χειρότερος πόνος του ανθρώπου. Να το έχεις καλώσει, να το έχεις... η αγωνία, φόβεσαι, οι ανασφάλειές σου, τα βράδια που δεν κοιμάσαι το... και ξαφνικά να το χάνεις, έτσι. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Να έχεις κάνει ό,τι καλύτερο μπορείς και να μην έχουν κάνει αυτοί. Αυτό που πρέπει. Αν είχαμε πάρει όλα αυτά τα μέτρα, αν είχαμε κάνει όλα αυτά που θα έπρεπε να έχουμε κάνει, οκ, μετά να το συζητήσουμε. Και εμείς τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Είμαστε οκ. Τίποτα δεν έχουμε κάνει. Το είδα αυτό. Το είδα αυτό. Με διάλυσε και αυτό. Τρεις γυναίκες νέες. Πανέμορφες. Μια οικογένεια έχασε δύο κορίτσια δίδυμα. Το είδες και την ανιψιά τους. Τρεις γυναίκες. Δεν θα ζήσουν ποτέ. Δεν θα ερωτευθούν. Δεν θα αγαπηθούν. Δεν θα κάνουν όνειρα. Δεν θα κάνουν καριέρα. Δεν θα... Έπαψαν να υπάρχουν. Έτσι απλά. Εγώ καθόμουν και σκεφτόμουν κιόλας όλες αυτές τις οικογένειες που σκουμπάζαν τα παιδιά τους και ήταν τετραήμερο και τους, μπορεί να τους πιέσανε κιόλας, έτσι. Ελάτε στην Αθήνα να σας δούμε, ελάτε στο σπίτι να σας δούμε. Και φύγανε αυτά τα παιδιά και δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ πίσω, έτσι. Είναι τρομερό. Σοκ, αυτό ήταν σοκαριστικό και εγώ χθες βράδυ δεν κατάλαβα το μέγεθος. Και δεν έδωσα, ξέρεις, είπα, οκ, να μην ζαλίζουμε και τον κόσμο τώρα με το κάθε τι που σήμερα. Και μετά που σταμάτησε το live και έκατσα και το είδα όλο, έκατσα μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Και το έβλεπα και σήμερα να δω τι φταίει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το είδες στις ειδήσεις, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, ήταν ένας δημοσιογράφος και έδινε τις ράγες. Πώς δεν μετατοπίστηκαν και πώς έφυγε το τρένο. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν το χωράει το μυαλό μου. Μαριάννα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένας άνθρωπος εκεί πέρα που το κάνει χειροκίνητα. Εγώ ξεστιστάνθηκα. Ένιωσα ότι ήταν λίγο σαν το Σάμινα, που δεν ήταν κανείς εκεί. Αυτή την αίσθηση είχα. Σαν να μην ναι. Κανείς εκεί. Είναι 2023. Είναι 2023. Ένας άνθρωπος εκεί, έτσι. Ένας άνθρωπος. Κανείς δεν το παρακολουθεί. Δεν υπάρχει αυτό το... Κανείς δεν τα είδε αυτά τα φωτάκια που πάνε, προς ποια κατεύθυνση. Κανείς, πουθενά, τίποτα. Όχι, δεν τα είδε. Δεν το έχουμε ενεργοποιήσει αυτό το σύστημα. Που κανονικά προφανώς. Δεν θα έπρεπε να είναι χειροκίνητο, έτσι. Το ξεχάσουμε. Πάμε και... Πάμε και όπου βγήκε εμείς. Λέει ο πρόδρομος. Κατεβαίνουμε μανιβέλα χειροκίνητα. Ναι. Ναι. Γεια σου, Δία. Τα φανάρια είναι εμένα. Γεια σου, αγάπη μου, όμορφη. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου.